Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τεράστιες διαστάσεις προσλαμβάνει η μηνυγκίτιδα στη Λεμεσό. Κλείσιμο των νηπιαγωγείων ζητά ο αντιπρόεδρος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου Χριστόδουλος Μέσης και εκτιμά ότι το πρόβλημα δημιούργησε το αποχετευτικό της Λεμεσού. Την ίδια στιγμή ο Υπουργός Υγείας Μανώλης Χριστοφίδης κάνει λόγο για λαϊκισμό και κινδυνολογία, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιαννάκης Κασουλίδης διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει επιδημία. Εν τω μεταξύ, στο Παραπέντε αποφεύχθηκε έκδοση αποτρεπτικής ταξιδιωτικής οδηγίας από μέρους της Βρετανικής κυβέρνησης. Το ρεπορτάζ είναι του Πάνου Ιγνατίου. Τα κρούσματα της μεταδοτικής μηνυγκίτιδας έχουν ήδη φτάσει τα 52 σε παγκύπρια κλίμακα μέσα σε 10 ημέρες, εκ των οποίων τα 45 στη Λεμεσό. Όλοι συμφωνούν πως πρόκειται για ελαφράς μορφής μηνυγκίτιδας που είναι η άσημη. Τα αυξημένα όμως κρούσματα άρχισαν να προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία. Ο αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, κ. Χριστόδουλος Μέσης, ζήτησε από τον Υπουργό να ληφθούν ριζικά μέτρα για αντιμετώπιση της κατάστασης. Έχω ήδη απαιτήσει, αν θέλετε, από τον Υπουργό ότι θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να μετακαλέσει εμπειρογνώμονα ή εμπειρογνώμονες από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, οι οποίοι θα βοηθήσουν με την πείρα τους και με τα μέσα που διαθέτουν, στο να μπορέσουμε να μελετήσουμε αμέσως αυτό το θέμα. Ο αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου εμένει στην άποψή του ότι πρόκειται για επιδημική έξαρση, ενώ ο Υπουργός Υγείας Μανώλης Χριστοφίδης διεφώνησε εκ νέου μαζί του. Η προσπάθεια υποβάθμισης του ότι είναι επιδημία, είτε από το Υπουργείο είτε από τον ίδιο τον Υπουργό, με κάποιες δικαιολογίες και περί καταστροφής του τουρισμού μας κλπ., πιστεύω είναι αφελής. Θέλω να πω ότι αυτοί που μετέρχονται αυτούς τους χαρακτηρισμούς, ότι δημαγωγούν και λαϊκίζουν ανεύθυνα και επιπόλαια, λένε ότι δεν παρουσιάζω την εικόνα με το όνομά της. Υπάρχει ωραιότερη εικόνα επιδημιολογική από αυτήν την οποία λέμε καθημερινά? Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιαννάκης Κασουλίδης ανέφερε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί με ψυχραιμία, σοβαρότητα και υπευθυνότητα την κατάσταση, διαβεβαιώνοντας ότι λαμβάνονται όλα τα μέτρα για να παρεμποδιστεί η εξάπλωσή της. Τα 52 κρούσματα είναι αρκετά, είναι. Για να χαρακτηριστεί όμως κάτι ως επιδημία, πρέπει να βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο χώρο και η πόλη της Λεμεσού είναι πολύ μεγάλος χώρος. Μέσα στα μέτρα που προτείνει ο αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χριστόδουλος Μέσης είναι να κλείσουν τα νηπιαγωγεία και οι βρεφοκομικοί σταθμοί, καθώς ο ιός χτυπά στις παιδικές ηλικίες και σε βρέφη. Συγχρόνως θα έλεγα στους γονείς να αποφεύγουν να μπαίνουν τα παιδιά τους για μπάνιο στις πισίνες αλλά και στην θάλασσα, γιατί δεν έχει αποδειχθεί ακόμη ότι οι χώροι αυτοί δεν είναι πιθανές εστίες μολύνσεως που πιθανόν να άρχισαν και μια κάποια επιδημία σαν αυτήν. Είναι υπόθεση του καθενός μας και ο γονιός ο οποίος θα έχει την ευχέρεια να μην στείλει το παιδί του στον νηπιαγωγείο σήμερα ή να μην το στείλει σε ένα πάρτι στο οποίο θα συγχρονιστεί με άλλα παιδιά, ας το κάνει να μην το στείλει. Είναι στοιχειώδη προφυλακτικά μέτρα, αλλά δεν δικαιολογούν μέχρι στιγμής το να πούμε κλείστε τα νηπιαγωγεία, κλείστε τα βρεφοκομεία. Εντοπίζοντας την αιστεία του ιού, ο κύριος Μέσης άφησε αιχμές για το αποχετευτικό της Λεμεσού. Το μόνο νέο στη Λεμεσό είναι σίγουρα το αποχετευτικό. Τώρα, οι λεπτομέρειες της, το πώς μπορεί το αποχετευτικό να δημιουργήσει τέτοιες προϋποθέσεις μόλυνσης, να μου επιτρέψετε προς το παρόν σε αυτές να μην αναφερθώ. Στο μεταξύ, το θέμα αποτελεί αντικείμενο έκτακτη σύσκεψη στο Δημοτικό Συμβούλιο της Λεμεσού απόψε. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκφράζονται έντονες ανησυχίες ότι ο ιός καλλιεργείται στον αγωγό έκτακτης ανάγκης του αποχετευτικού και πιθανόν να έχει επηρεάσει την θαλάσσια περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρεται ότι εκφράζονται ανησυχίες για επέκταση του ιού σε στρατώνες νεοσυλλέκτων.